τυχαία ότι τελειωμένο αρχικά στον τούλο σου σώτερα να πάσμα. Λάτω να ψάσεις στην μακαρία ζωή την παρασυγκράτουμε. Εσύ τα καταψή σου Κύριε όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπάβαστε ανάπαυσα και τα σπιτά στον τούλο σου ότι μόνο σε πάγει σαν θανατός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σύ ο Θεός ημών κατά βάση σάβη και τα σωτήνα γλύσσα στον πεπετημένο. Αυτός και τα ψυχά στον τούλο σου σώτερα ανάπαυσα. Αιωνία σε σημείνα σου μακάρι και ψελεκτημών. Αιωνία σε σημείνα σου μακάρι και ψελεκτημών. Αιωνία σε σημείνα σου μακάρι και ψελεκτημών. Εντάχθηκαν ιδιαίτερα μετά την ίδρυση της Βουλγαρικής ηγεμονίας
το 1878 και τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Για πάνω από 30 χρόνια, ο ελληνοορθόδοξος πληθυσμός της Μακεδονίας, μόνος και αβοήθητος, με μοναδικά όπλα το σχολείο και την εκκλησία, πάλεψε για να μην αποκοπεί από τις ρίζες του την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Η πίστη σε αυτές τις αξίες, άλλωστε, είχε οδηγήσει τους κατοίκους της περιοχής σε επανεστατικές προσπάθειες προς το παρελθόν. Ο ιερέας και ο δάσκαλος αναδείχθηκαν τα χρόνια εκείνα τα ισχυρότερα στηρίγματα του χυμαζομένου γένους, περιορίζοντας τα αποτελέσματα της βουλγαρικής προπαγάνδας. Οι Μακεδόνες, ελληνόφωνοι και σλαβόφωνοι, έμειναν με πείσμα προσκολλημένοι στο Πατριαρχείο, διατηρώντας την ελληνική τους εθνική συνείδηση. Και όταν οι Βούλγαροι διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να επιβληθούν με τα μέσα που χρησιμοποιούσαν, σταδιακά πέρασαν στη βία των όπλων. Η στροφή αυτή έγινε κάτω από το αδιάφορο βλέμμα των Οθωμανών που εφάρμοζαν την αρχή του Διέρη και Βασίλευε. Τον Ιούλιο του 1903 στην περιοχή της Βορειοδυτικής Μακεδονίας οργανώνεται η εξέγερση του Ήλντεν για να προωθηθεί το μακεδονικό ζήτημα στην Ευρώπη, με απότερο όμως σκοπό να ενσωματωθεί η Μακεδονία στο Βουλγαρικό κράτος, με την ίδια μέθοδο που είχε προσαρτηθεί λίγα χρόνια πρωτήτερα η Ανατολική Ρωμυλία. Επιλεγμένοι στόχοι υπήρξαν τα ελληνικά βλαχοχώρια, την Σούρα, Κρούσοβο και Νιφέο, με την κατάληξη των οποίων οι Βούλγαροι πίστευαν πως θα παρέλυε κάθε μορφής αντίσταση. Οι Τούρκοι αυτή τη φορά παίρνουν σύντομα στην αντεπίθεση, όμως η Μακεδονία είχε πλέον καταχυστεί από βουλγαρικά δυτικά σώματα. Η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί εγκυμονούσε πολλούς κινδύνους για την απώλεια του ελληνισμού της Μακεδονίας. Έτσι, άρχισε η ελληνική αντίσταση που σηματοδοτεί την ένοπλη φάση του μακεδονικού αγώνα. Πρωτοπόροι στον αγώνα στάθηκαν ο Ίων Δραγούμης, υποπρόξενος της Ελλάδας του Μοναστήρη, ο οποίος εκλέχθηκε αργότερα και ανεξάρτητος βουλευτής Φλόρινας, καθώς και ο Λαύρος Κορομιλάς, γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο διορίζει νέους και δραστήριους Μητροπολίτες στη Μακεδονία, όπως τον Οπροφόρο Μητροπολίτη Καστοριάς, τον Γερμανό Καραβαγγέλη, και τον Χρυσόστομο Καλαφάτη μετά την Τάζη Μύρνη στη Δράμα. Κηρύσσοντας αληθινή εθνική σταυροφορία στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, κατοικούσαν, εμψύχωναν, όριζαν διοικητικές επιτροπές σε πόλεις και χωριά και συγκρότησαν τα πρώτα ανταρτικά σώματα για να διασώσουν την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Στην Αθήνα, η ελληνική κυβέρνηση που είχε βρεθεί σε δύσκολη θέση μετά την στρατιωτική αποτυχία του πολέμου του 1897, αποφάσισε να δράσει. Το Φεβρουάριο του 1904 εισήλθαν στη Μακεδονία 4 Έλληνες εξωμετικοί εμφανιζόμενοι ως ζωέμπεροι. Ήταν η λοφαγή Αναστάσιος Παπούλας, Αλέξανδρος Κοντούλης και η ανθρωπολοφαγή Γεώργιος Χολοπετρώνης, εγγονός του Γέρου Κουμποριά και Παύλος Μελάς. Ο Παύλος Μελάς με το ψευδόνυμο Μίκης Ζέζας, σύνθεση των ονομάτων των δύο παιδιών του, θα πέσει σύντομα νεκρός στη Στάτιστα, σημερινός Μελάς Κορεστίων, και θα γίνει εθνικό σύμβολο. Λίγο πριν ξεψυχήσει μάλιστα, θα ζητήσει από τον Φλωρινιώτη φαρχηγό του, Λάκη Πίρζα, να δώσει το σταυρό που φορούσε στη σύζυγό του Ναταλία Δραγούμη και το όπλο του στο γιο του Νίκη. Ο ίδιος ο Πίρζας θα κρατήσει το ψευδόνυμο του Μελά, Νίκης Ζέκα. Με το θάνατο του Παύλου Μελά από κάθε μεριά της ελληνικής γης, από τη Βόρειο Ήπειρο ως την Κρήτη και την Κύπρο, άρχισαν να καταφθάνουν γενναίοι μακεδονομάχοι, κάποιοι από τους οποίους απαρφανετίστηκαν με τα θρηλυκά πλέον ψευδόνυμά τους. Καραβίτης, Βάρβας, Ακρίτας, Πόρακας, Νικηφόρος, Ρούβας και τόσοι άλλοι. Οι Μακεδόνες καπετάνοι, Δαλήθης, Πίρζας, Δαγλής, Κύρου, τους δέχτηκαν με ενθουσιασμό και συνεργάστηκαν στενά μαζί τους. Η Μακεδονία πλέον γίνεται υπόθεση του κάθε Έλληνα. Το 1906 ο Μεσίνης ο πρακτικός Ψαράδος ο Ραφινός μπαίνει στον αγώνα με το ψευδόνυμο Καπετάν Άνδρας. Εγκαθίσταται γύρω από τη λίμνη των Γεμπτσών και καθαρίζει μία-μία τις ομάδες των Πολυταζίδων. Θα βρει όμως και αυτός μαρτυρικό θάνατο μαζί με τον σύντροφό του Αντώνη Μίγκα, οι Κομματατζίδες θα τους κρεμάσουν σε μια καρδιά κοντά στην Έδεσα. Ο θρηλυκός τέλος Άνδρας θα μείνει όμως ζωντανός στις μνήμες μας μέσα από τις συγκλονιστικές αφηγήσεις της Πινελόπης Δέλτα στο ιστορικό της μυθιστόρημα στα μυστικά του Βάλτα. Για εμάς, εδώ στη Φλόρινα, εμβληματική μορφή του αγώνα είναι ο Κωνσταντίνος Χρήστου ή Καπετάν Κότας από τη Ρούλια των Πρεσπών. Με δύο δράσεις του, τα κορέστια της Δυτικής Μακεδονίας. Υπασπιστής του, ο Σίμος Ιωαννίδης από τα Άλωνα. Αν και σλαβόφωνος, ο Χρήστου υπήρξε πορτρεγάτης του Μακεδονικού Αγώνα.
Ζήτω η Ελλάς, θα φωνάξεις στα Σλάβικα πριν οι Τούρκοι τον γραμμάσουν στο μοναστήρι. Εκεί είχε δολοφονηθεί από τους Βουλγάρους κομματζίδες και ο Θεόδωρος Μόδης για την επαναστατική του δράση ένα μήνα πριν τον Πάδρο Μελάν. Ο ανεξιός του και σημαίνων πολιτικός της νεότερης Ελλάδας, ο Γιώργος Μόδης, του οποίου το όνομα φέρει η πλατεία όπου βρισκόμαστε, θα γίνει ένας από τους κυριότερους συγγραφείς του μακεδονικού αγώνα, στον οποίο και ο ίδιος είχε αναλάβει δράση σε νεαρή ηλικία. Πίσω από τα 38 ονόματα όμως υπάρχουν πάντα και οι ήρωες που κανείς δεν θυμάται πια τα ονόματά τους, αλλά χωρίς τη συμβολή των οποίων η ιστορία δεν θα μπορούσε να έχει γραφτεί. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή στον αγώνα των αμάχων όλων των ηλικιών, όλων των φύλων και των κοινωνικών τάξεων. Οι χωριές που ζούμαναν το ψωμί των Μακεδονιμάχων πλένανε τα ρούχα τους και δένανε τις πληγές τους. Οι επιτροπές κυριών που συγκέντρωναν εφόδια. Απλοί χωρικοί σε ρόλο κατασκόπου που μετέφεραν κρυφά οπλισμό και πληροφορίες. Γιατροί, σιδηροδρομικοί, έμποροι, εργοστασιάρχες, εργάτες, ο καθένας από την έφαρξή του βοήθησαν με όλες τους δυνάμεις τον αγώνα. Και φυσικά, ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η παρουσία των ιερέων και των δασκάλων. Γι' αυτό και βρισκόταν αδιάφορα στο στόχος του εχθρού. Η σταθερή λειτουργία σχολείων σε αμφισβητούμενες περιοχές ήταν ένδειξη ελληνικού φρονήματος και πρόκλημα για την τελική ελληνική επικράτηση. Δεν υπάρχει ένας πλήρης κατάλογος των αγωνιστέντων και πεσών των εκπαιδευτικών, έμειναν όμως στη μνήμη όλων τα θρηλυκά ονόματα της Εκατερίνης Χατζηγεωργίου, του Ιωάννη Πίτουλα, της Γαλλίκας Στράικου, που βρήκαν μαρτυρικό θάνατο στα χέρια των κομιτατζίδων, αλλά και της Μπουμπουλίνας της Μακεδονίας, της Ζήσανας, Ευτέρπη Σουζούνη. 4 χρόνια κράτησε ο ένοπλος μακεδονικός αγώνας. Έγιναν πολλές αιματηρές μάχες, συγκρούσεις και αναρρύθμιτοι υπήρξαν οι μάρτυρες και οι ήρωες. Τελικά, το 1908, η επανάσταση των ναών Τούρκων, παράλληλα με την παραχώρηση συντάγματος, έδωσε αμνηστία στους εμπόλεμους και υποσχέθηκε ισονομία και ισοπολιτεία σε όλες τις εθνότητες του Οθωμανικού κράτους. Έτσι, οι μέχρι τότε αντίπαλοι έδωσαν τα χέρια, ελπίζοντας πια σε ειρηνικές και ήρεμες μέρες που όμως δεν ήρθαν. Θα ακολουθήσουν οι Βαλκανικοί πόλεμοι και τελικά η ειρήνη θα αποκατασταθεί με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, με την οποία επιδικάστηκε στην Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας, ενώ οι βόρειες περιοχές της μοιράστηκαν ανάμεσα στη Σερβία και στη Βουλγαρία. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι με το μακεδονικό αγώνα αναζωογονήθηκε όλη η Ελλάδα. Αναμέτρησε τις δυνάμεις της και απόκτησε πίστη σε αυτές. Οι απολυθωρητικοί αγώνες του 1912-1913 διπλασίασαν την Ελλάδα, ήταν η αναγκαία συνέπεια του μακεδονικού αγώνα. Και τους αγώνες αυτούς δεν οφείλει να τους ξεχνάμε ή να τους προσπερνάμε αδιάφορα. Γιατί η ιστορία είναι θανατοφύλακας μεγάλων πράξεων, μάρτυρας του παρελθόντος, παράδειγμα και δάσκαλος για το παρόν, μεγάλος σύμβουλος για το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Και σαν πρώτα, αν